Ο παντοδύναμος Θεός λέει «Κάθε βήμα του έργου του Θεού, είτε είναι σκληρά λόγια, είτε κρίση, είτε πέδεμα, οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση και είναι εντελώς κατάλληλο. Ποτέ στους αιώνε δεν έκανε ο Θεός ένα τέτοιο έργο. Σήμερα εργάζεται μέσα σας έτσι ώστε να εκτιμήσετε τη σοφία Του. Παρόλο που έχετε υποστεί κάποιο πόνο μέσα σας, η καρδιά σας νιώθει ακλόνητη και ήρεμη. Είναι ευλογία για σας να μπορείτε να απολαμβάνετε το στάδιο αυτό του έργου του Θεού. Ανεξάρτητα από το τι θα μπορέσετε να κερδίσετε στο μέλλον, όλα όσα βλέπετε στο έργο του Θεού σε σας σήμερα είναι αγάπη. Εάν ο άνθρωπος δεν βιώσει την κρίση και το ραφινάρισμα του Θεού, οι πράξεις και ο ζήλος του θα είναι πάντα εξωτερικά και η διάθεσή του δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό μετράει σαν να σε κέρδισε ο Θεός. Σήμερα, παρόλο που μεγάλο μέρος μέσα στον άνθρωπο είναι ακόμα αλαζονικό και επιρμένο, η διάθεση του ανθρώπου είναι πολύ πιο σταθερή από πριν. Η αντιμετώπιση σου από τον Θεό έχει σκοπό τη σωτηρία σου και παρόλο που εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθεις κάποιο πόνο, θα έρθει η μέρα που θα επέλθει μια αλλαγή στη διάθεσή σου. Τότε θα κοιτάξεις πίσω και θα δεις πόσο σοφό είναι το έργο του Θεού και τότε θα είσαι ικανός να καταλάβεις στα αλήθεια το θέλημα του Θεού. Αμήν. Λέβαια. 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 Διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, αναπόφευκτα σκέφτομαι Πόσο αλαζονική ήμουν παλιά. Είχα αχαλήνοτε επιθυμίε, διαρκώ αναζητούσα δόξα και κύρος, ήμουν ανταγωνιστική με του άλλου. Ζούσα χωρί ανθρώπινη ομοιότητα. Αφού βίωσα την κρίση, την πέδευση και την πειθαρχία των λόγων του Θεού, άρχισα να κατανοώ κάπως τη σατανική μου φύση. Mm. Ένιωθα τύψει και αηδία, και έγινα λίγο πιο έντιμη και ταπεινή. Κατάλαβα ότι η κρίση και πέδευση των λόγων του Θεού. Είναι σωτηρία για την ανθρωπότητα. Αμήν. Θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου. Φίλια. Το 2005, αφού είχα αποδεχθεί τον Παντοδύναμο Θεό πάνω από ένα χρόνο, επιλέχθηκα ω επικεφαλή Εκκλησία. Mm. Με την εξύψωση από τον Θεό και την εμπιστοσύνη των αδελφών μου, προσευχόμουν στον Θεό, αποφασισμένοι να κάνω καλά το καθήκον μου για να ανταποδώσω την αγάπη του. Απορροφήθηκα αμέσω στο εκκλησιαστικό έργο. Όταν οι άλλοι βυθίζονταν σε κάποια κατάσταση, εγώ έβρισκα λόγια του Θεού για να του βοηθήσω. Και ενώ η συναναστροφή μου δεν είχε βάθο, έβλεπα αποτελέσματα. Οι αδελφοί και οι αδελφέ έλεγαν ότι η συναναστροφή μου του βοηθούσε. Mm. Εφόσον τελούσα το καθήκον μου με σχετική επιτυχία, ένα επικεφαλή μου ανέθεσε έργο για περισσότερε εκκλησίε. Ήμουν κατενθουσιασμένη. Ιδίω όταν έβλεπα ότι καταλάβαινα τα λόγια του Θεού πιο γρήγορα από τη συνεργάτρια αδελφή και ο επικεφαλή με είχε περί πολλού, και ήμουν πολύ ευχαριστημένη με μένα. Πίστευα ότι ο επικεφαλή έβλεπε ότι είχα δυνατότητες, ότι ήμουν πολύτιμο ταλέντο στην εκκλησία. Με την πάροδο του χρόνου η αλαζονία μου μεγάλωνε διαρκώς και νόμιζα ότι κατήχα πλέον την αλήθεια. Σταμάτησα να εστιάζω στα λόγια του Θεού ή να στοχάζομαι και δεν αναζητούσα την αλήθεια. Είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, ήμουν φαντασμένη και περιφρονούσα τα αδέρφια μου. Αν έβλεπα να περιορίζονται από διεφθαρμένες διαθέσεις και να μην εκτελούν σωστά το καθήκον τους, Έπαβα να συναναστρέφομαι για την αλήθεια για να του βοηθήσω, μόνο του επέπλητα ανυπόμονα. Το έργο του Θεού έχει φτάσει ω αυτό το σημείο, αλλά εξακολουθείτε να απολαμβάνετε άπλιστα τη σάρκα. Δεν φοβάστε ότι θα σα βρουν συμφορέ και θα τιμωρηθείτε. Αν δεν κάνετε το καθήκον σα σωστά, θα εξαλειφθείτε. Έβλεπα ότι ήταν συγκρατημένοι και δεν ήθελαν να με δουν. Αλλά δεν αναστοχαζόμουν και ανταυτού γκρίνιαζα ότι δεν επιδίωκαν την αλήθεια. Δεν πέρασε καιρό και μια επικεφαλής ήρθε στη συνάθρησή μα. Νόμιζα ότι θα μου έδινε προαγωγή. Προς μεγάλη μου έκπληξη, είπε ότι η είσοδό μου στη ζωή ήταν ρηχή, ότι η συναναστροφή μου δεν έλυνε προβλήματα. Και ότι δεν άξιζα να παραμείνω υπεύθυνη για το έργο των Εκκλησιών. Με το που το άκουσα αυτό, έμεινα εμβρόντιτη. Το μυαλό μου άδειασε. Ούτε που ξέρω πώ γύρισα σπίτι μετά τη συνάθρηση. Θυμάμαι μόνο να κλαίω και να σκέφτομαι. Έχω εργαστεί τόσο σκληρά, αλλά αντί να προοδεύω κατρακυλώ. Τι θα πούν οι αδελφοί και οι αδελφές για μένα. Μάλλον δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια κλίμακα έργο, αλλά πώς να περιοριστώ σε τέτοια ασήμαντα καθήκοντα. Δεν μπορούσα να φάω ή να κοιμηθώ για μέρες και ήμουν καταστενοχωρημένη. Προσευχόμουν απλώς στο Θεό ζητώντας του να με διαφωτίσει, ώστε να κατανοήσω το θέλημά του. Ένιωθα πολύ πιο γαλήνια μετά την προσευχή και διάβασα τα λόγια του Θεού. Κατά την αναζήτησή σας, έχετε πολλές προσωπικές αντιλήψεις, ελπίδες και μέλλον. Το παρόν έργο είναι για να αντιμετωπίσει την επιθυμία σας για κύρος και τις εξωφρενικές επιθυμίες σας. Οι ελπίδε, η επιθυμία για κύρος και οι αντιλήψει αποτελούν όλα κλασικέ αναπαραστάσει σατανική διάθεση. Είστε τώρα ακόλουθοι και έχετε κάποια κατανόηση για το στάδιο αυτό του έργου. Ωστόσο, δεν έχετε παραμερίσει ακόμη την επιθυμία σα για κύρο. Όταν το κύρο σα είναι υψηλό, αναζητάτε σωστά. Αλλά όταν το κύρο σα είναι χαμηλό, δεν αναζητάτε πλέον. Οι ευλογίε του κύρου είναι πάντοτε στο νου σα. Ναι. Γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων αδυνατεί να απαλλαγεί από την αρνητικότητα. Δεν είναι πάντα λόγω των θλιβερών προοπτικών. Όσο περισσότερο αναζητάς με τον τρόπο αυτό, τόσο λιγότερα θερίζεις. Όσο περισσότερο ποθεί κάποιος στο κύρος, τόσο πιο σοβαρά πρέπει να αντιμετωπιστεί και τόσο πιο πολύ να εξευγενιστεί. Τέτοιου είδους άνθρωπος είναι πολύ ανάξιος. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και να κριθεί επαρκώς για να μπορέσει να το εγκαταλείψει εντελώς αυτό. Αν επιδιώκετε αυτή την οδό ως το τέλος, δεν θα θερήσετε απολύτως τίποτα. Όσοι δεν επιδιώκουν τη ζωή, δεν θα μεταμορφωθούν. Όσοι δεν διψούν για την αλήθεια, δεν θα την αποκτήσουν. Δεν επικεντρώνεσαι στην επιδίωξη της προσωπικής μεταμόρφωσης και στο να εισέλθεις. Εστιάζεις σε εξωφρενικές επιθυμίες, σε πράγματα που περιορίζουν την αγάπη σου για τον Θεό και σε κρατούν μακριά Του. Μπορούν τα πράγματα αυτά να σε μεταμορφώσουν Μπορούν να σε φέρουν στη βασιλεία. Αφού τα διάβασα, κατανόησα το θέλημα του Θεού. Mm. Αυτός δημιούργησε τις συγκεκριμένες συνθήκες για να αντιμετωπίσει την επιθυμία μου για κύρος, mm. για να αναστοχαστώ και να επιδιώξω σωστά την αλήθεια. Αμήν. Αμήν. Αναλογίστηκα κατά πόσο η ενθουσιώδης μου επιδίωξη και οι θυσίες στην πίστη μου ανταποκρίνονταν στην αλήθεια και στο καθήκον ενός πλάσματος. Στην πραγματικότητα γίνονταν από τη φιλοδοξία μου να υπερέχω και σε καμία περίπτωση την επιδίωξη της αλήθειας. Οπότε μόλις πήρα μια θέση, ικανοποιήθηκα πολύ και δεν προσπάθησα να προοδεύσω. Όταν έχασα τη θέση μου, όχι μόνο δεν αναστοχάστηκα, αλλά ήμουν αρνητική και αδύναμη και κατηγορούσα τον Θεό. Σκεφτόμουν να παρετηθώ από τον αγώνα και να προδώσω τον Θεό. Δεν είχα συνείδηση ούτε λογική. Ήμουν πολύ εγωίστρια και ελεηνή η απαλλαγή από τα καθήκοντά μου ήταν η προστασία του Θεού. Δεν έπρεπε να έχω γίνει αρνητική. Έπρεπε να έχω αναζητήσει την αλήθεια για να επιλύσω τη διαφθορά Σωστά. μου. Μόλι το συνειδητοποίησα, προσήλθα να προσευχηθώ ενώπιον του Θεού. Θεέ μου, δεν θέλω να επιδιώκω το κύρο πια. Θέλω να υποταχθώ στην κυριαρχία σου. Να επιδιώκω την αλήθεια και να εκπληρώνω το καθήκον μου. Αμήν. Αμήν. Τι επόμενε μέρε Εστίασα στη βρόση και την πόση των λόγων του Θεού και τον αυτοστοχασμό. Και όταν αποκάλυπτα λαζονική διάθεση προσευχόμουν στον Θεό και απαρνιόμουν τον εαυτό μου, ένιωσα πολύ καλύτερα αφού ασκήθηκα έτσι για λίγο δόξι, και μπορούσα να αλληλεπιδρώσω σωστά με τους άλλους. Δόξι, 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 δόξι. Λίγα χρόνια μετά που έγιναν όλα αυτά, επιλέχθηκα και πάλι επικεφαλής εκκλησίας. Δεν πέρασε πολύ καιρός και η εκκλησία μου συγχωνεύτηκε με μία άλλη. Οπότε κάναμε πάλι εκλογέ για επικεφαλή. Αυτό το γεγονό φούντωσε ξανά την επιθυμία μου για Κύρος. Φοβόμουν πραγματικά μη χάσω τη θέση μου. Σε συναθρήσει με του άλλου επικεφαλεί εκκλησιών, διαπίστωνα ότι η κατανόησή του πάνω στα λόγια του Θεού δεν ήταν καλή. Οπότε είχα σίγουρη την επανεκλογή μου ω επικεφαλή. Προκειμένου να διασφαλίσω τη θέση μου και να κάνω περισσότερου να δουν πόσο ικανή ήμουν, προσφέρθηκα να πάω σε μια πιο αδύναμη εκκλησία για να αντιμετωπίσω προβλήματα, με την υπόσχεση ότι θα τα έλυνα γρήγορα. Mm. Ήμουν κάθε μέρα απασχολημένη με τη συναναστροφή και την επίλυση προβλημάτων στι συναθρήσει και στη συναναστροφή μου μιλούσα σκόπιμα για το πώ εργαζόμουν στο παρελθόν, τι μεγάλε επιτυχίε είχα σημειώσει και πόσο με εκτιμούσαν οι επικεφαλεί τότε. Επιπλέον μιλούσα σκόπιμα για λάθη και αποκλήσει στο έργο των επικεφαλής άλλων εκκλησιών, ώστε να εξυψώνω κρυφά τον εαυτό μου και να μειώνω αυτού. Μα ο Θεό βλέπει μέσα στο μυαλό μου, και εφόσον τα κίνητρα ήταν εσφαλμένα, κρύφτηκε από μένα. Αν και ήμουν μονίμως απασχολημένη, τότε δεν πετύχαινα τίποτα στο έργο μου. Έβγαλα στοματικά έλκη και πονούσα ακόμα, και όταν έπεινα νερό. Υπέφερα πραγματικά. Και σκεφτόμουν ότι από τότε που ήμουν εκεί δεν είχα επιλύσει τίποτα και η εργασία μου δεν είχε επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Αναρωτιόμουν τι γνώμη είχαν οι επικεφαλείς. Αν θα πίστευαν για μένα ότι δεν ήμουν ικανή. Και αν με απάλασαν από τα καθήκοντά μου πριν τις εκλογές, πόσο θα ρεζιλευόμουν. Με τη σκέψη αυτή, ανυπομονούσα να λύσω όλα τα προβλήματα με μιας αλλά όπως και να συναναστρεφόμουν, η κατάσταση παρέμενε ακριβώς η ίδια όπως πριν. Ένιωθα να βασανίζομαι πολύ. Και το μόνο που έκανα ήταν να προσεύχομαι στον Θεό. Θεέ μου, έχω περιπέσει στο σκότος και δεν καταλαβαίνω κανένα πρόβλημα πια. Θεέ μου, πρέπει να σε αψήφισα γι' αυτό. Σε κλιπαρώ να με καθοδηγήσεις. Είμαι πρόθυμη να μετανοήσω ενώπιόν σου. Αργότερα διάβασα ένα εδάφιο των Λόγων του Θεού. Έχετε τη γλώσσα και τα δόντια των αδίκων στο στόμα σας. Τα λόγια και οι πράξεις σας είναι σαν αυτά του φιδιού που παρέσυρε την Εύα στην αμαρτία. Ζητάτε οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και αγωνίζεστε μπροστά μου να αποκτήσετε θέση, φήμη και κέρδος για τον εαυτό σας. Αλλά δεν ξέρετε ότι παρακολουθώ κρυφά τα λόγια και τις πράξεις σας πριν να έρθετε μπροστά μου, έχω ακούσει τα πάντα μέχρι τα βάθη της καρδιάς σας. Ο άνθρωπος πάντα θέλει να ξεφύγει από το χέρι μου και να αποφύγει την παρατήρηση των ματιών μου. Αλλά ποτέ δεν απέφυγα τα λόγια ή τις πράξεις του. Αντίθετα, αφήνω σκόπιμα αυτά τα λόγια και τις πράξεις να εισέλθουν στα μάτια μου, για να μπορώ να παιδεύσω την αδικία του ανθρώπου και να κρίνω την παρακοή του. Έτσι τα λόγια και οι πράξεις του ανθρώπου που είναι κρυφά παραμένουν πάντα μπροστά στην καρέκλα της κρίσης μου και η κρίση μου δεν άφησε ποτέ τον άνθρωπο λόγω της μεγάλης παρακοής του. Τα λόγια του Θεού όσον αφορά την κρίση με έκαναν να τρέμω από φόβο. Η σκέψη μου έτρεξε στον τρόπο που σκεφτόμουν και ενεργούσα για να διασφαλίσω τη θέση μου ως επικεφαλής και να έχω περισσότερους να με θαυμάζουν, παρίστανα ότι έλυνα προβλήματα μέσω της συναναστροφής, ώστε να αποδείξω την αξία μου, εξυψώνοντας τον εαυτό μου και μειώνοντας τους άλλους. Συμπεριφερόμουν στους άλλους ως ανταγωνιστές. Χρησιμοποιούσα τεχνάσματα και τακτικές. Δεν είχα την ομοιότητα ενός πιστού, ούτε ανθρώπινη φύση. Τι διαφορά είχα από ένα ζώο που παλεύει για μια μπουκιά φαγητό. Ήμουν τόσο εγωίστρια και ελεηνή. Έκανα κακό και αντιστεκόμουν στον Θεό με τις πράξεις μου και είχα προσβάλει τη διάθεσή Του. Υπέφερα από αυτά τα έλκη και το έργο μου δεν είχε αποτέλεσμα, επειδή ο Θεός με συμμόρφωνα και με πειθαρχούσε. Το θέλημά Του ήταν να αναστοχαστώ, να μετανοήσω και να αλλάξω. Mm. Αναλογίστηκα, γιατί επειδή ο καδιαρκός δόξα και κύρος, έχοντάς τα προτεραιότητά μου, αυτό οφειλόταν εξ ολοκλήρου στην εξαπάτηση και τη διαφθορά από τον Σατανά. Χρησιμοποιούσε την εκπαίδευση και τι κοινωνικέ επιρροέ για να στρέψει την καρδιά μου σε αυτέ τι τοξίνε και σε φιλοσοφίε όπω: Εκείνοι που έχουν μυαλό κυβερνούν εκείνου που έχουν σωματική δύναμη, και ναι. να κυνηγά τι διακρίσει και να τιμά του προγόνου σου. Ναι. Αυτέ οι σατανικέ φιλοσοφίε είχαν ριζώσει βαθιά μέσα στην καρδιά μου και είχαν γίνει φύση μου. Ζούσα σύμφωνα με αυτά τα δηλητήρια και γινόμουν αλαζονική και επιρμένη. Προσκυνούσα τη δόξα και το κύρος. Και πάντα προσπαθούσα να προπορεύομαι και να είμαι καλύτερη από τους άλλους. Mm. Εφόσον δεν ήμουν στο σωστό δρόμο, αλλά ζούσα μέσα σε αυτή τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, είχα τυφλωθεί, δεν έβλεπα τη ρίζα των ζητημάτων. Ούτε μπορούσα να λύσω τα προβλήματα των άλλων, καθυστερώντας το έργο της Εκκλησίας. Δεν έκανα το καθήκον μου παρά μόνο κακό έκανα. Πρόσπεσα ενώπιον του Θεού και μετανόησα. Θεέ μου, παραμέλησα τα καθήκοντά μου για τη φήμη και το κέρδος, προσπαθώντας να σε κοροϊδέψω, μου άξιζαν κατάρες. Θεέ μου, δεν θέλω να είμαι πια έτσι, θέλω να μετανοήσω ενώπιον σου. Αμήν, αμήν, αμήν. Κατόπιν διάβασα τα εξής λόγια του Θεού. Εφόσον είστε δημιουργήματα του Θεού, πρέπει να εκτελείτε τα καθήκοντα ενός δημιουργήματος. Δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσει από εσάς. Και θα προσευχηθείς και θα πεις, «Ω Θεέ μου, είτε έχω κύρος, είτε όχι, τώρα κατανοώ τον εαυτό μου». Αν το κύρος μου είναι υψηλό, οφείλεται στην ανύψωσή σου. Κι αν είναι χαμηλό, είναι εξαιτία του προκαθορισμού σου. Τα πάντα είναι στα χέρια σου. Δεν έχω επιλογές. Δεν έχω παράπονα. Δεν επικεντρώνομαι στο κύρος. Στο κάτω-κάτω είμαι μόνο ένα από τα δημιουργήματα. Αμήν. Αν με έβαζες στο πηγάδι της αβίσου, στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, δεν είμαι παρά μόνο ένα δημιούργημα. Αν με χρησιμοποιήσει είμαι ένα δημιούργημα. Αν με οδηγήσει στην τελείωση, είμαι πάλι ένα δημιούργημα. Αν δεν με οδηγήσει στην τελείωση, θα σε αγαπώ και πάλι. Γιατί δεν είμαι παρά ένα δημιούργημα. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού μου έδωσαν ένα μονοπάτι άσκησης. Είτε με αντικαθιστούσαν, είτε είχα κύρος. Έπρεπε να επιδιώκω την αλήθεια και να εκτελώ το καθήκον μου. Ναι. Αμήν. Να κάνω την αλήθεια πράξη στο καθήκον μου και να αποτινάξω τη σατανική διάθεση. Κατόπιν τούτου, διόρθωσα τα κινητρά μου στην εκτέλεση του καθήκοντός μου. Φρόντιζα να σωπαίνω ενώπιον του Θεού για να διαβάζω τα λόγια του και να προσεύχομαι. Εναπόθετα τα προβλήματα της Εκκλησίας στα χέρια του Θεού και να ζητούσα την αλήθεια με τους αδελφούς και τις αδελφές. Ναι. Τα προβλήματα αυτά επιλύθηκαν πολύ γρήγορα στην Εκκλησία. Δόξα. Ναι, δόξα Πλημμύρισα από ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ο Θεός είναι τόσο αξιαγάπητος ναι. και ήταν στο πλευρό μου, δημιουργώντας τις συνθήκες για να με μεταμορφώσει. Αμήν! Ναι, δόξα το Θεό. Συνειδητοποίησα ακόμα πόσο κρίσιμη είναι η επιδίωξη της αλήθειας και η αλλαγή διάθεσης στην πίστη μου. Μετά από έξι μήνες, μου ανέθεσαν την ευθύνη για το έργο περισσότερων εκκλησιών, γνωρίζοντας την ισχυρή επιθυμία για κύρος και πόσο αλαζονική ήμουν, Προσευχόμουν με ειλικρίνεια στον Θεό, ώστε να μπορέσω να διορθώσω τα κινητρά μου και να κάνω το καθήκον μου. Εκείνη την περίοδο συνεργαζόμουν με την αδελφή Γουάνγκ, η οποία διέθετε σαφή αντίληψη για τα ζητήματα και είχε εμπειρία. Συχνά, διδασκόμουν από τα δυνατά της σημεία και ζητούσα τη συμβουλή της. Mm. Μετά από λίγους μήνες συνεργασίας, είχα κάνει πρόόδο στη συναναστροφή, ώστε να επιλύω προβλήματα και στην εκτέλεση εργασιών στην εκκλησία. Mm. Οι αδελφοί και οι αδελφές με θαύμαζαν. Πριν το καταλάβω, Άρχισα να νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για τον εαυτό μου και πάλι, και σκεφτόμουν ότι παρόλο που ήμουν σχετικά νέα στην πίστη, η συναναστροφή μου ήταν το ίδιο καλή με αυτή τη αδερφή Γουάνγκ. Είχα αναπτύξει την ικανότητα να λύνω ζητήματα. Νόμιζα ότι είχα το ανάστημα. Δεν είχα καταλάβει ότι φαινόταν η αλαζονία μου με κάθε ευκαιρία και η επιθυμία μου για φήμη ήταν πιο ισχυρή από ποτέ. Ήθελα να με ακούει σε οτιδήποτε κι αν έλεγα η αδερφή Γουάνγκ. Δεν άντεχα να βλέπω όλους τους άλλους να επικροτούν συνεχώς τη συναναστροφή της ή να έχει τον πρώτο λόγο στα θέματα της Εκκλησίας. Νόμιζα ότι είχα ασκηθεί και είχα συγκεντρώσει πολλή εμπειρία, ότι δεν ήμουν κάποια ανίδεη αρχάρια και ότι το επίπεδό μου ήταν εισάξιο με το δικό της. Είμαστε και οι δύο επικεφαλείς, οπότε γιατί είχε διαρκώς τον πρώτο λόγο, γιατί έπρεπε να την ακούω. Αν αυτό συνεχιζόταν δεν θα ήμουν επικεφαλής μόνο κατ' όνομα. Άρχισα να εργάζομαι πιο σκληρά και να εξοπλίζομαι με τα λόγια του Θεού ώστε να την ξεπεράσω. Και κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, όταν εξέφραζε τις απόψεις της, εγώ τις κοσκίνιζα και τις κατέκρινα επίτηδες. Και μετά έλεγα μια πανέξυπνη ιδέα για να τη μειώσω και να εξυψώσω τον εαυτό μου λίγο καιρό αργότερα. Καθώς συζητούσαμε το έργο της Εκκλησίας, άρεσαν οι ιδέες μου σε κάποιους συνεργάτες και άρχισαν να έρχονται σε μένα όταν είχαν προβλήματα και να ακούν τις προτάσεις μου. Και πολύ μου άρεσε να τους βλέπω να έρχονται και να συγκεντρώνονται όλοι γύρω μου. Αργότερα, η αδελφή Γουάνκ δεν έβγαινε να εκτελεί το καθήκον της, γιατί την παρακολουθούσε το ΚΚΚ. Οπότε έμεινα η μόνη υπεύθυνη για το έργο της Εκκλησίας. Δεν με κατέβαλε ο φόρτο εργασία. Απέναντίασε νιώθα χαλαρή και σκεφτόμουν ότι τελικά εγώ θα είχα τον τελευταίο λόγο στα πάντα. Συνειδητοποίησα ότι ο τρόπο σκέψη μου δεν ήταν σωστό. Αλλά δεν αναστοχάστηκα καθόλου, ούτε και το πήρα στα σοβαρά. Μια μέρα, ένα επικεφαλή μου είπε να παραβρεθώ σε συνάθρηση σε άλλο μέρο. Ότι μόνο περίπου δέκα άτομα είχαν επιλεγεί κι α ήταν μεγάλη περιοχή. Κρυφάκουσα ότι θα μου έδιναν προαγωγή. Ένιωσα ότι ήμουν κάτι ιδιαίτερο, ότι ήμουν πραγματικά η αφρόκρεμα στην περιοχή μας. Επιβιβάστηκα με καλή διάθεση σε ένα τρένο, με άλλες τέσσερις αδελφές, αλλά κάτι αναπάντεχο μας συνέβη στη διαδρομή. Mm. Μας παρακολούθησαν και μας συνέλαβαν οι αστυνομικοί του ΚΚΚ. Οι ανακρίσει του απέβησαν άκαρπε, οπότε με καταδίκασαν σε δύο χρόνια καταναγκαστική εργασία για σύσταση οργάνωση Χετζιάο, με στόχο την υπονόμευση του νόμου. Πέρασα μία περίοδο δοκιμασία μετά την καταδίκη μου. Αμφιβολίες για τον Θεό αναδύθηκαν στην καρδιά μου. Γιατί με συνέλαβαν, γιατί με πέταξαν στη φυλακή τη στιγμή που θα έπαιρνα προαγωγή. Δεν με σταματάει έτσι ο Θεός με στόχο να με εκθέσει και να με εξαλείψει. Μήπως έχω χάσει την ευκαιρία να κάνω το καθήκον μου και να σωθώ. Πονούσα πάρα πολύ και τα είχα χαμένα. Πάρα πολλές φορές έκλαψα και προσευχήθηκα. Θεέ μου δεν κατανοώ ποιο είναι το θέλημά σου. Νιώθω ότι με απορρίπτεις, δεν με θέλεις. Θεέ μου, σε κλιπαρώ να με διαφωτίσει για να κατανοήσω το θέλημά σου, ώστε να εισέλθω στην αλήθεια σε αυτέ τι συνθήκε. Mm. Δόξα το Θεό που εισάκουσε την προσευχή μου. Μια μέρα στην ίδια πτέρυγα τη φυλακή, μια αδελφή μου έδωσε κρυφά ένα σημείωμα με κάποια λόγια του Θεού που είχε αντιγράψει. Δόξα, Δόξα τω Θεό. Είχαν ω εξή. Για όλου του ανθρώπου ο εξευγενισμό είναι επώδυνο και πολύ δύσκολα γίνεται αποδεκτός. Ωστόσο, είναι κατά τον εξευγενισμό που ο Θεός διασαφηνίζει τη δίκαιη διάθεσή του στον άνθρωπο. Κάνει γνωστές τις απαιτήσει του από τον άνθρωπο και προσφέρει μεγαλύτερη διαφώτιση και περισσότερο πραγματικό κλάδεμα και αντιμετώπιση. Μέσω της σύγκρισης ανάμεσα στα γεγονότα και την αλήθεια, προσφέρει στον άνθρωπο μεγαλύτερη γνώση του εαυτού του και της αλήθειας και μεγαλύτερη κατανόηση του θελήματος του Θεού, επιτρέποντας τον άνθρωπο να έχει πιο αληθινή και πιο αγνή αγάπη προς τον Θεό. Αυτή είναι η στόχη του Θεού όταν πραγματοποιεί τον εξευγενισμό. Όλο το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός στον άνθρωπο έχει τους δικούς του στόχους και σημασία. Ο Θεός δεν εκτελεί έργο άνευ σημασίας, ούτε και πραγματοποιεί έργο που δεν έχει όφελος για τον άνθρωπο ω εξευγενισμός δεν νοείται η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό, αλλά ούτε και η καταστροφή του στην κόλαση. Νοείται η αλλαγή της διάθεσης του ανθρώπου κατά τον εξευγενισμό, η αλλαγή των κινήτρων του, των παλαιών του απόψεων, της αγάπης του για τον Θεό και η αλλαγή ολόκληρης της ζωής του. Ο εξευγενισμός είναι μια πραγματική δοκιμή για τον άνθρωπο και μια μορφή πραγματικής εκπαίδευσης ενώ μόνο κατά τον εξευγενισμό εκπληρώνει η αγάπη του τον εγγενή σκοπό τη. Αμήν. Αμήν. Δόξα, Δόξα τω Θεώ. Η καρδιά μου αμέσως πλημμύρισε από χαρά. Αυτή η κατάσταση ήταν η δοκιμασία από τον Θεό. Το θέλημά Του δεν ήταν να με εξαλείψει, αλλά να με καταστήσει ικανή να αναστοχάζομαι και να εισέλθω στην αλήθεια. Σωστά. Έτσι είναι. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να είμαι αρνητική, ούτε να εφαρμόσω τις αντιλήψεις μου και να εικάζω για το θέλημα του Θεού. Ανταυτού έπρεπε να αναζητώ την αλήθεια και να γνωρίσω τον εαυτό μου με ειλικρίνη. Αμήν. Ένα βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και χωρίς να το θέλω αναρωτήθηκα γιατί ο Θεός είχε επιτρέψει να μου συμβεί αυτό μου ήρθαν στο νου τα λόγια του Θεού. Μισείτε πραγματικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Ειλικρινά τον μισείτε. Γιατί σας έχω ρωτήσει τόσες φορές. Γιατί εξακολουθώ να σας κάνω αυτή την ερώτηση ξανά και ξανά. Αναρωτήθηκα ξανά και ξανά. Μισώ τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Όντως τον μισώ στα αλήθεια. Τότε σκέφτηκα το εξής εδάφιο από το βιβλίο «Κηρύγματα και συναναστροφή για την είσοδο στη ζωή». Κάποιοι λένε: Έχω απαρνηθεί τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, με καταπιέζει και τον απεχθάνομαι πλέον. Μπορεί να τον απαρνιέσαι, στα λόγια, μα όχι με την καρδιά σου. Μπορεί όντω να τον μισεί βαθιά μέσα σου. Μα η συμπεριφορά και η φύση σου είναι ακόμα υπό τον έλεγχό του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δηλητήρια, οι σκέψεις, οι απόψεις του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οι φιλοσοφίες και η στάση του για τη ζωή εξακολουθούν να ελέγχουν την καρδιά σου. Ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα εξακολουθεί να είναι ο τρόπος που αυτός βλέπει τα πράγματα. Όλες οι σκέψεις σου, η στάση σου για τη ζωή και τα πράγματα συμπίπτουν με τις δικές του σκέψεις. Όλα αυτά ανήκουν στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, οπότε είσαι ακόμα υπό την εξουσία του. Αν θες στα αλήθεια να ξεφύγεις από την επιρροή του σατανά, πρέπει να εξαγνιστείς από κάθε σατανικό δηλητήριο που βρίσκεται μέσα σου. Mm. Υπό το φως αυτών των λόγων, κατάλαβα ότι μισούσα τον μεγάλο κόκκινο δράκο, επειδή συλλάμβανε και κατά δύο και τα αδέλφια μας και υπονόμευε το έργο του Θεού, αλλά δεν τον μισούσα, ούτε τον απαρνούμουν στα αλήθεια. Mm. Το αληθινό μίσος και η απάρνηση έρχεται μόνο αν δούμε την κακή αντιδραστική του ουσία, ώστε να τον μισήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας και να αποκηρύξουμε τις τοξίνες που βρίσκονται μέσα μας. Σε σωστά. Έχοντας βιώσει η ίδια τη σύλληψη και τα βασανιστήρια από το μεγάλο κόκκινο δράκοντα και έχοντας υποστεί πλήση εγκεφάλου, κατάλαβα πραγματικά ότι είναι ένας δαίμονας που μισεί την αλήθεια και τον Θεό. Είδα την άσχημη όψη του ως απατεώνα και διαφθορέα του ανθρώπου. Σωστά, σωστά ναι. Είναι πρωτοστάτης του αθεϊσμού και του ηλισμού. Αρνείται πεισματικά την ύπαρξη του Θεού και κάνει ό,τι μπορεί για να καφιέται και να αυτοπροβάλλεται ως μεγάλος λαμπρός και σωστός. Εκθιάζει τον εαυτό του ως σωτήρα του λαού και θέλει να τον προσκυνούν και να τον πιστεύουν σαν να είναι Θεός. Ναι. Ελπίζοντα μάταια να αντικαταστήσει τον Θεό στην καρδιά των ανθρώπων. Σωστά. Ναι. σωστά, σωστά, σωστά. σωστά. Ο μεγάλο κόκκινο δράκοντα είναι και κακό. Όντω και κατάλαβα ότι η ουσία μου ήταν αντίστοιχη με τη δική Του ουσία. Ο Θεός με εξήψωσε, επιτρέποντάς μου να είμαι επικεφαλής και να επιλύω προβλήματα με την αλήθεια, ώστε να Τον γνωρίζουν άλλοι και να υποτάσσονται σε Αυτόν. Αλλά εγώ χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να αυτοπροβληθώ περισσότερο, θέλοντας να με θαυμάζουν οι άλλοι και να κάνουν ό,τι έλεγα. Δεν εναντιονόμουν στον Θεό. Ναι. ναι. Φθονούσα την αδελφή Γουάνγκ και την απομάκρυνα. Τη χτυπούσα τα λάθη τη και τη μείωνα. Επιθυμούσα μάλιστα διακαώ να τη βγάλω από τη θέση τη, ώστε να έχω τον τελευταίο λόγο στην Εκκλησία. Δεν ενεργούσα ως δικτάτορα. Δεν με έλεγχαν τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, όπω η ρίση υπάρχει μόνο ένα κυρίαρχο αρσενικό και είμαι κύριο του εαυτού μου στον ουρανό και στη γη. <ΣΣΣ> τα διοικητικά διατάγματα του Θεού λένε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να μεγεθύνει εαυτόν, ούτε να δοξάζει αυτόν. Πρέπει να λατρεύει και να δοξάζει τον Θεό. Mm. Αναλογιζόμενοι όσα είχα επιδείξει, πώς θα έλεγα ότι έκανα το καθήκον μου. Έκανα κακό και αντιστεκόμουν στον Θεό. Είχα παραβιάσει τα διοικητικά διατάγματα του Θεού. Κι αν ο Θεός δεν με είχε επιθαρχήσει, αν δεν είχε χρησιμοποιήσει τις συνθήκες για να σταματήσει την κακή πορεία μου, αν είχα συνεχίσει σύμφωνα με τη φύση και τις φιλοδοξίες μου, δεν θα με σταματούσε τίποτα στο κυνήγι της δόξας και του Κύρους, mm. Ως που τελικά θα έκανα μεγάλο κακό και θα με τιμωρούσε ο Θεός. Σωστά. Ναι. Ακριβώς. Έτσι είναι. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, ήταν σαν να σήμανε μέσα μου συναγερμός. Είχα φτάσει σε πολύ επικίνδυνο σημείο, αλλά είχα παντελή άγνοια. Αναστοχάστηκα και γνώρισε τον εαυτό μου λόγω της σύλληψής μου χωρίς τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα ως αντιθετικό στοιχείο, πιθανώ να μην είχα δει ποτέ με πόσο δηλητήριο με είχε ποτίσει. Τόσο έγινα ίδια με Αυτόν. Πραγματικά δεν θα ήμουν σε θέση να Τον απαρνηθώ και να προσπαθήσω να λυτρωθώ από το δηλητήριό mm -hmm. Του. Είδα πως ό,τι είχε κάνει ο Θεός, το έκανε για να με εξαγνήσει και Τον ευχαρίστησα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αμήν. Δόξα, δόξα το Θεό. Σπουδαίο πάρα πολύ. Αναστοχάστηκα πολύ όταν ήμουν μόνη μου στη φυλακή και μετανιώνω που δεν εκτίμησα τις ευκαιρίες για να κάνω το καθήκον μου. Αναζητούσα δόξα και κύρος και ζούσα με τα δηλητήρια του σατανά. Έκανα πολλά ενάντια στην αλήθεια που έβλαψαν τους αδελφούς και τις αδελφές και παρακόλλησα και διατάραξα το έργο της εκκλησίας. Είχα πληγώσει πάρα πολύ τον Θεό. Του χρωστούσα πάρα πολλά και ξεχύλιζα από Μόνο τότε επιθύμησα βαθιά να επιδιώξω την αλήθεια, να βιώσω την κρίση και πέδευση του Θεού, ώστε να απαλλαγώ από τα δηλητήρια και να βιώσω μια ανθρώπινη ομοιότητα. Αμήν. Αμήν. Ανέλαβα και πάλι το καθήκον μου αφού αποφυλακίστηκα. Και όταν εκλέχθηκα ξανά ως επικεφαλής της εκκλησίας, δεν ένιωθα τόσο φαντασμένη και ματαιόδοξη όσο πρωτύτερα. Αντιθέτω, ένιωθα ευθύνη ναι. ότι αυτή ήταν η αποστολή μου από τον ναι, Θεό. Ναι, σωστά. Και ότι έπρεπε να βάλω τα δυνατά μου, να επιδιώξω την αλήθεια και να κάνω το καθήκον μου. Ναι. Αμή. 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 Το γεγονό ότι υπέστην επανειλημμένα συμμόρφωση και πειθαρχία. Τελικά αφύπνισε την ψυχή μου που είχε εξαπατηθεί από τον Σατανά. Αναγνώρισε ότι μόνο η επιδίωξη τη αλήθεια, τη αλλαγή διάθεση και η εκτέλεση του καθήκοντο ενό δημιουργημένου όντω είναι σωστή στόχη. Αμή, σωστή. Σωστή. Η επιθυμία μου για δόξα και κύρο δεν είναι τόσο ισχυρή. Αμή. Και γίνομαι όλο ένα και λιγότερο αλαζονική. Μπορώ να συνεργάζομαι καλά με του άλλου και κάνω το καθήκον μου σωστά. Και τώρα βιώνω κάποια ανθρώπινη ομοιότητα. Αμή, Ξέρω καλά μέσα μου ότι. Αυτή η μικρή αλλαγή δεν επιτεύχθηκε εύκολα. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν λόγω της κρίσης και της πέδευσης των λόγων του Θεού. Ευχαριστώ τον Παντοδύναμο Θεό που με έσωσε.